Ο βουλευτής της Ξάνθης Χουσέιν Ζέιμπεκ επισκέφθηκε με συνεργάτες του το περιαστικό δάσος της Ξάνθης και συγκεκριμένα τα σημεία όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα επιφυλακών, περιπολιών, εθελοντικών ομάδων και φορέων για την υποβοήθηση του έργου φύλαξης αντιπυρική περίοδος 2014 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Ξεκινήσαμε από το σημείο προς τα Κυμαίρια που ανεβαίνει από την Παναγία. Εκεί ήταν η απόστατη της αστυνομίας, της Εθνικής Αστυνομίας. Μιλήσαμε για την πυροπροστασία, ανταλλάξαμε απόψεις. Μετά πήγαμε στο δεύτερο σημείο, το οποίο φυλάγεται από τον Ερυθρό Σταυρό και από τους Σαμαρίτες. Και εκεί ανταλλάξαμε απόψεις για την πυροπροστασία. Και τέλος επισκεφτήκαμε και την πυροσβεστική και μιλήσαμε με τον αξιωματικό υπηρεσίας. Μας είπαν ότι κυλάει ομαλά αυτή η περίοδος. Βέβαια είχαμε έναν υγρό, ένα υγρό καλοκαίρι μπορούμε να πούμε και δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρούς κινδύνους στα δάση μας. Αυτό είναι ευχάριστο. Είπαν ότι έχουν μια επάρκεια των ανδρών της πυροσβεστικής και πιστεύουμε ότι να κυλήσει ομαλά το καλοκαίρι, όμως πρέπει και εμείς να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσω την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή την πιστεύω πολύ σημαντική δράση τους και τους εθελοντές Σαμαρίτες και τις άλλες ομάδες, γιατί πιστεύω η προστασία του φυσικού πλούτου μας είναι πολύ σημαντική. Επίσης, ο ίδιος ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το 4ο Σώμα Στρατού, την Αστυνομική Διεύθυνση, την Διεύθυνση Δασών, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ξάνθης, τους εθελοντές και τους εθελοντικές ομάδες.